Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ανατροπές στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης αλλά και των τραπεζών αναφορικά με την έναρξη των ηλεκτρονικών πληστηριασμών από τις 29 Νοεμβρίου φέρνει η απόφαση που πήραν το περασμένο Σάββατο οι συμβολιογράφοι να απέχουν από τους πληστηριασμούς ακόμη και τους ηλεκτρονικούς έως το τέλος του έτους. Οι τράπεζες έκουσαν το κόντορα του κινδύνου επισημαίνοντας πως έχουν αναλάβει έναντι των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την μείωση του αποθέματος των κόκκινων δανείων που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράκη ζήτησε να λυθεί άμεσα το θέμα. Σε παροχημένα στοιχεία βασίστηκε η τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, η οποία δόθηκε χθες Δευτέρα στη δημοσιότητα και η οποία μεταξύ των άλλων έκανε προβολές για το ύψος των τόκων που καλείται να πληρώσει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Οι συντάκτες της έκθεσης παρουσίασαν στοιχεία σοκ, σύμφωνα με τα οποία οι υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου σε πληρωμές τόκων την περίοδο 2021-2026 ανέρχονται στο αστρονομικό ύψος των 84,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για λάθος, ανέφερε στην εφημερίδα των συντακτών ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήτης Τσακαλώτος, καθώς το Γραφείο Προϋπολογισμού οδηγήθηκε σε λανθασμένες εκτιμήσεις, αξιοποιώντας στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρήματος που είχαν μεταβιβάσει στη Βουλή το 2014. Με το μερίδιό της στην εγχώρια αγορά των τυποποιημένων οσπρίων να είναι ήδη στο 35%, χαρίζοντάς της την πρώτη θέση, αλλά και με την συνεχή αύξηση των πωλήσεών της, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η εταιρεία 3α συνεχίζει να επενδύει στην ελληνική αγορά αλλά και να στοχεύει σε αγορές του εξωτερικού. Η εταιρεία, η οποία το 2018 γιορτάζει τα 50 της χρόνια, όπως δείχνουν οι αριθμοί, δεν πτωείται από τις οικονομικές συνθήκες και για σχεδόν μία δεκαετία συνεχίζει να πραγματοποιεί επενδύσεις, εστιάζοντας τον εξυγχρονισμό της και την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον γενικό δίκτυμο να κυβέρνησε 765,63 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,49% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.